Το θέμα του εμπάργκο πώλησης των γερμανικών υποβρυχιών στην Τουρκία έφεραν στην Βουλή οι Πράσινοι και η Αριστερά, ζητώντας, Παντελή Βαλασόπουλε, από τη Μέρκελ να μην τα παραδώσει τα υποβρύχια, ακόμη και αν χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο η Γερμανία. Ακριβώς, Γιάννη, αυτό έγινε χθες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, χθες το βράδυ στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Οι Πράσινοι και η Αριστερά έφεραν την πρόταση για απαγόρευση της πώλησης των υποβρυχίων προς την Τουρκία, ουσιαστικά την συμπαραγωγή δηλαδή. Οι Πράσινοι αλλά και η Αριστερά είπαν ότι είναι ένα όπλο το οποίο στρέφεται εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απειλούν και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το όπλο η Τουρκία. Οι Πράσινοι μάλιστα είπαν ότι να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση ακόμα και αν το γερμανικό κράτος πρέπει να πληρώσει αποζημίωση. Οι Πράσινοι που δεν είναι αμεληταία πολιτικά ποσότητα, οι δημοσκοπήσεις τους εμφανίζουν δεύτερο κόμμα εν ώψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου, έτσι. Είναι το δεύτερο κόμμα της Γερμανίας. 2,6 είναι αυτή η σύμβαση, 2,6 δισεκατομμύρια δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση το γερμανικό κράτος. Το κόμμα της Αριστεράς μάλιστα είπε ότι πρέπει να υπάρξει πανευρωπαϊκό εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία και είπε ότι το εμποδίζουν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Ουγγαρία. Τώρα, τα κυβερνητικά κόμματα απάντησαν με επιστολές τους και όχι ζωντανά στο Κοινοβούλιο. Είπαν ότι πρόκειται για μια παλαιά σύμβαση του 2009 και δεν παρελαμβάνεται στο εμπάρκο πώλησης όπλων του 2018 ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και οι σοσιαλδημοκράτες είπαν ότι με τις σημερινές συνθήκες δεν θα κάναμε αυτή τη σύμβαση. Η σύμβαση τώρα αυτή και το αίτημα των Πρασίνων παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Οικονομικών του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Για να θυμίσουμε στους τηλεθεατές κλείνοντας, πρόκειται για μια σύμβαση για 6 υποβρύχια Q214. Το ένα έχει ήδη κατασκευαστεί, δεν έχει πέσει όμως στο νερό. Αναμένεται η σύμβαση να ολοκληρωθεί το 2027, Γιάννη.